Η εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού εντός και εκτός της Ασίας συνεχίζεται δραματικά. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 20.000, ενώ σημειώνονται σε τουλάχιστον 24 χώρες. Η Ευρώπη βλέπει τα κρούσματά της να αυξάνονται. Στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 2 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθενών της χώρας σε 12. Ακόμα ένα άτομο από το Βέλγιο, από τα 9 που επαναπατρίστηκαν από τη Γουχάν, βρέθηκε θετικό στο νέο κορονοϊό. Σύμφωνα με τις βελγικές υγειονομικές αρχές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν έχει εμφανίσει προς το παρόν συμπτώματα. Στην Αυστραλία, 241 πολίτες που απομακρύνθηκαν από την Γουχάν θα παραμείνουν για 14 μέρες σε καραντίνα στο νησί των Χριστουγέννων. Στο Χονγκ Κονγκ σημειώθηκε ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό την ώρα που εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας απεργούν, ζητώντας να κλείσουν τα σύνορα με την υπηρετική Κίνα, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωσή του. Πρόκειται για έναν 39χρονο άντρα που είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό μαζί με άλλους 14. Την ίδια στιγμή, ιαπωνικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την κατάσταση της υγείας 3.700 επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, έπειτα από κρούσμα κορονοϊού μεταξύ των επιβατών. Οι κινέζικες αρχές έχουν επιβάλει σαρωτικά μέτρα για τον περιορισμό του ιού. Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα που απέκρυψε σκεμμένα ότι ήρθε σε επαφή με ασθενή, με την κατηγορία ότι βλάπτει τις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου της χώρας. Το Πεκίνο και η Σανγκάη είναι πλέον πόλεις φαντάσματα. Τα εμπορικά τους κέντρα είναι άδεια και έρημα. Δεν θυμίζουν σε τίποτα τις άλλοτε πολύβουες και δημοφιλείς πόλεις που πνίγονται από κόσμο στις ώρες αιχμής. Οι πρώτοι ασθενείς κατέφτασαν στο νέο ειδικό νοσοκομείο της Γουχάν. Η ζήτηση είναι τέτοια που η πόλη μετατρέπει σε νοσοκομείο και ένα εκθεσιακό κέντρο. Οι υπουργοί υγείας των G7 πραγματοποίησαν έκτακτη τηλεδιάσκεψη και συμφώνησαν να συνεργαστούν, κυρίως σε ό,τι αφορά στις ταξιδιωτικές οδηγίες και τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρουν, ώστε να αντιμετωπιστεί η επιδημιολογική κρίση. Το Πεκίνο, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το νέο κορονοϊό, συμφώνησε να επιτρέψει σε Αμερικανούς ειδικούς την είσοδο στην Κίνα. Επίσης, διέθεσε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την αγορά εξοπλισμού.